Γεια σας παιδιά, είμαστε εδώ στο γκαράζ με τις αποστάσεις μας, με την Χριστίνα Κουλουμπή. Καλημέρα. Και με τον Στέφανο Βαρελά. Καλημέρα. Για να συνεχίσουμε να σας λέμε παραμύθια, ώστε να μένουμε στο σπίτι μας και να τα ακούμε. Λοιπόν, παιδιά μου αγαπημένα, σήμερα ξεκινάμε με το «Έρχεσαι μαζί μου». «Έρχεσαι μαζί μου» λέγεται αυτό το παραμύθι που... Απ' τις σελίδες του ήρωες πηδού, ο Μολυβένιος στρατιώτης και χιονάτη, με τον Μινχάουζεν κάπου θα συναντηθούν. Η Σταχτοπούτα, ο Δον Κιχώτης και η Νάνη, όλοι να μπουν στο παραμύθι μαζί του. Έρχεσαι μαζί μου κι εσύ, κι εσύ, όλοι στο ταξίδι αυτό που κάνει ψυχή. Τόσα για να ζήσουμε μαζί, έλα να χτίσουμε αυτό το παραμύθι απ' την αρχή. Έρχεσαι μαζί μου κι εσύ, κι εσύ, όλοι στο ταξίδι αυτό που κάνει ψυχή. Πάμε για να αρχίσουμε, κλωστή να ξετυλίξουμε κι αρχίζει η ιστορία στη στιγμή. Πάμε για να αρχίσουμε, κλωστή να ξετυλίξουμε κι αρχίζει η ιστορία. Κι αρχίζει η ιστορία. Κι αρχίζει η ιστορία. Κάποτε, πολλά χρόνια πριν, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα, ζούσε σε κάποια μακρινή πολιτεία ένας νεαρός συγγραφέας που μόνο στο όνομα ήταν συγγραφέας, μια που δεν είχε κατορθώσει να γράψει ακόμα ούτε ένα βιβλίο, ούτε ένα παραμύθι. Έγραφε, ξανάγραφε, τίποτα. Ένα βράδυ, εκεί που τον πήρε ο ύπνος, άκουσε μια γλυκιά φωνή να του ψιθυρίζει. «Κοιμάσαι, ξύπνα, έχω κάτι να σου πω». Τρομαγμένος πετάχτηκε από το κρεβάτι του και τότε μέσα σε ένα σύννεφο χρυσόσκονης αντίθεσε μια πανέμορφη κοπέλα. «Πώς μπήκες εδώ μέσα, ποια είσαι», ρώτησε. «Είμαι η καλή σου Νεράιδα». «Η καλή μου Νεράιδα», μουρμούρισε ο συγγραφέας. «Και τι ήρθες να κάνεις εδώ». «Ήρθα να σε βοηθήσω. Είδα πόσο βασανίζεσαι, καημενούλη μου. Γράφεις, σκίζεις, σε λυπήθηκα. Μα τι θέλεις να γράψεις τέλος πάντων». «Αχ, δεν το ξέρεις», απόρρισε ο συγγραφέας. «Προκηρύχθηκε ένας διαγωνισμός θεατρικού έργου για παιδιά και θέλω να πάρω μέρος». «Α, μη σε νοιάζει, εγώ είμαι εδώ», είπε η Νεράιδα. «Δεν μου αρέσει να λέω πολλά λόγια. Πάρε αυτό». Και του πέταξε ένα χαρτάκι. Το πήρε το χαρτάκι, το άνοιξε και άρχισε να διαβάζει. Πήγαινε τώρα αμέσως στην οδό Βενιαμίν Φραγκλίνου. Στον αριθμό 3 θα βρεις μια πόρτα που έχει μια χρυσή κουκουβάγια για πόμολο. Μπες μέσα χωρίς να χτυπήσεις. Αν με χρειαστείς, φώναξε με. Με λένε Καλή. Ιστερόγραφο, πάρε και ένα συνωματάριο μαζί σου. Θα σου χρειαστεί». Αυτά είπε η Νεράιδα και άρχισε να τραγουδάει. «Καλή με λένε και σ' ακολουθώ, θα είμαι κοντά σου για να σε βοηθώ. Διόλου μη νοιάζεσαι, εγώ θα είμαι εδώ. Σ' αν με χρειάζεσαι, δίπλα σου θα σταθώ. Είμαι η καλή σου η Νεράιδα. Είμαι η καλή σου η Νεράιδα». Γύρισε να την ευχαριστήσει, αλλά η Νεράιδα είχε εξαφανιστεί. Έφυγε, τι περίεργο. Άνοιξε πάλι το χαρτάκι να δει τη διεύθυνση που μου είπε να πάω. Είπε Βενιαμίν Φραγκλίνου 3. Αμέσως ετοιμάστηκε, έβαλε ένα ωραίο κασκόλ και ξεκίνησε. Ώσπου να μπει σκήμινο, έφτασε έξω από ένα πολύ μεγάλο κτίριο. Απ' έξω είχε μια ταμπέλα. Έσκυψε, διάβασε, «Δημοτική βιβλιοθήκη». «Α, να και η χρυσή κουκουβάγια στο πόμολο», είπε και άνοιξε την πόρτα. Πω πω, τι
αντίκρισε εκεί, εκεί μέσα χιλιάδες βιβλία. Άρχισε να διαβάζει τις επιγραφές που ήταν πάνω στα ράφια. Ξένη λογοτεχνία, ελληνική λογοτεχνία, παιδική λογοτεχνία, ποιήση, θεατρικά έργα για παιδιά, ιστορικά βιβλία, βιβλία μυστηρίου, Έσοπος, μυθολογία, αστυνομική λογοτεχνία, λεξικά, παραμύθια. Μαγεύτηκε ο συγγραφέας μας. Μαγεύτηκε τόσο πολύ που νόμιζε ότι τα βιβλία ένωσαν τις φωνές τους και τις έκαναν τραγούδι. Θα σου δείχνω το παραμύθι το φανταστικό. Αν με διαβάσεις θα σου υποσχεθώ να σε πάω σε κόσμο μαγικό. Συνέχισαν τα βιβλία πάλι να τραγουδάνε. Αν με διαβάσεις θα σου δείχνω το παραμύθι το φανταστικό. Αν με διαβάσεις θα σου υποσχεθώ να σε πάω σε κόσμο μαγικό. Ξεχώρισε ένα βιβλίο από το ράφι που έγραφε παραμύθια. Ήταν η κοκκινοσκουφίτσα του Σαν Περό. Ήταν ένα βιβλίο σαν ένα μικρό σπιτάκι. Το άνοιξε στην πρώτη σελίδα και τότε ένα στρομπουλό μελαχρινό κοριτσάκι με ένα κόκκινο σκουφάκι πετάχτηκε μέσα από αυτό. Όποτε η χαριτωμένη μικρή σκέφτηκε, αν την έπαιρνα μαζί μου στο σινεματάριό μου, ίσως θα μπορούσε να παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο. Εκείνη τη στιγμή η μικρή, βαστώντας το καλαθάκι της, άρχισε να τραγουδάει. Μες στο δάσος την περπατάω, στη γιαγιά μου τώρα πάω, δεν φοβάμαι διόλου εγώ. Λυκελίκια είσαι εδώ. Τότε, σαν απάντηση στο τραγούδι της, ακούστηκε μέσα από το βιβλίο μια χοντρή φωνή να λέει: Εδώ είμαι! Έρχομαι! Με η μικρή και έτρεξε προς το βιβλίο της. Αστραπιαία ο συγγραφέας μας την εμπόδισε να προχωρήσει πίσω μπροστά. Μη φώναξε, πας γυρεύοντας. Τι έκανες τώρα, ξέρεις τι έκανες. Σε έσωσα από το λύκο, αυτό έκανα. Ποιο λύκο? Είδες κανένα λύκο εσύ? Όχι, αλλά θα ερχότανε. Άκουσα τη φωνή του. Τι λες? Ούτε δυο σελίδες δεν διάβασες. Άφησες στη μέση το παραμύθι. Ο λύκος θα μπορούσε να σε φάει. Έτσι νομίζεις εσύ. Αν διάβαζες ως το τέλος το παραμύθι, θα έβλεπες ότι τη γλιτώνω. Μα για το καλό σου το έκανα, είπε ο συγγραφέας. Αφήνετε στη μέση τα βιβλία και ύστερα βάζετε σε χλαμάρες με το νου σας. Κάνεις λάθος. Εγώ είμαι συγγραφέας και τα διαβάζω ως το τέλος τα βιβλία, αν δεν τα ξέρεις. Συγγραφέας? Ναι. Να σου πω, έρχεσαι μαζί μου. Έρχεσαι μαζί μου, ε? Μαζί σου, γιατί? Γιατί θα μπορούσες να είσαι το κεντρικό πρόσωπο μιας ιστορίας που θέλω να γράψω. Α, ναι. Τότε θα έρθω. Αλλά θα γράψω πρώτα ένα σημείωμα στη μαμά μου για να μην ανησυχεί. Πού πρέπει όμως να πάω, δεν μου είπες. Εδώ, στο σημειωματάριό μου, απάντησε ο συγγραφέας και της έδειξε το σημειωματάριό του. Ωραία! Θα πω στην πρώτη σελίδα τότε. Βεβαίως, απάντησε ο συγγραφέας και άνοιξε το εξώφυλλο του σημειωματαρίου, κάνοντάς της μια υπόκληση για να περάσει. Γελώντας, η κοκκινοσκουφίτσα μπήκε μέσα. «Καλώς ορίσατε στις σημειώσεις μου, ωραία μου δεσποινής», είπε τότε χαρούμενος ο συγγραφέας και άρχισε να ψάχνει για το επόμενο βιβλίο που ήθελε να ανοίξει. Επόμενο βιβλίο ήταν «Ο Μολυβαίνιος Στρατιώτης». «Ο Μολυβαίνιος Στρατιώτης» είναι ένα παιχνίδι ακουμπισμένο σε ένα τραπέζι με πολλά άλλα παιχνίδια. Το Μολυβαίνιο Στρατιωτάκι της ιστορίας μας ερωτεύεται μια μπαλαρινούλα και δεν κάνει τίποτα άλλο από το να χορεύει και να τραγουδάει. Βγήκε λοιπόν, μόλις άνοιξε το βιβλίο του Μολυβαίνιου Στρατιώτη ο συγγραφέας μας, βγήκε η μπαλαρίνα από μέσα και το στρατιωτάκι και άρχισαν να μιλάνε. Μολυβαίνιος Στρατιωτάκι, πού ήσουνε τόσο καιρό? Πέρασα μια απίστευτη περιπέτεια. Α, ναι? Μια μέρα ο μικρός κύριος αυτού του σπιτιού με έβαλε στο περβάζι του παραθύρου. Δεν το πήρα είδηση.
Ναι, από εκεί με πήρε ο αέρας και με έριξε στη θάλασσα. Πού, πού! Εκεί ένα μεγάλο ψάρι με κατάπιε. Τρομερό! Ύστερα το ψάρι πιάστηκε στο δίχτυ ενός ψαρά. Μεγάλη περιπέτεια. Θέλεις να χορέψω και να τραγουδήσω για σένα? Αν θέλω, λέει, είπε ο Πολυβένιος στρατιώτης. Σ' αγαπώ τόσο πολύ. Πώς χορεύω, πώς χορεύω, λα λα λα, λα λα λα. Κοίτα πώς χορεύω, κοίτα πώς χορεύω, τραγουδώ, τραγουδώ. Τότε ο συγγραφέας προσπάθησε να της μιλήσει, αλλά εκείνη συνέχισε να τραγουδά και να χορεύει. Για να δούμε. Δεσποινής! Χορεύω τώρα! Δεσποινής! Χορεύω τώρα! Μα Δεσποινής! Χορεύω τώρα! Και η μπαλαρίνα δεν σταμάτησε καθόλου να χορεύει, απλώς μπήκε μέσα στο βιβλίο της. Τότε ο συγγραφέας είπε, ακατάδεκτη ήταν, δεν τη χρειάζομαι, και έκλεισε το βιβλίο. Αμέσως πήγε στο επόμενο βιβλίο. Α, αυτό ήταν ένα περίεργο βιβλίο που έγραφε απ' έξω Ροβινσόνας Κρούσος του Ντανιέλ Ντιφόου. Είναι ευκαιρία, μια που σας λέω τίτλους, να πάρετε τα βιβλία αυτά να τα διαβάσετε. Λοιπόν, σκέφτηκε ο συγγραφέας, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το βιβλίο έχει μέσα έναν ηθαγενή υπηρέτη του Ροβινσόνα. Τον λένε μάλιστα Παρασκευά. Άνοιξε τη σελίδα και ξεπετάχθηκε ο Παρασκευάς απ' έξω. Και του λέει, Παρασκευά! Ποιος είσαι? Ποιος είμαι? Είμαι ένας συγγραφέας. Θέλεις να περάσεις μέσα στο σημειωματάριό μου? Τον ρώτησε ο συγγραφέας. Πού έρθει εγώ? Στο σημειωματάριό μου, σε χρειάζομαι. Τι χρειάζεται εμένα? Σε χρειάζομαι, δεν θα σου το πω τώρα, αλλά μπορεί να σε χρησιμοποιήσω για να γράψω ένα παραμύθι. Έρχεσαι? Εντάξει, έρθει τότε. Έρθει τότε, είπε ο Παρασκευάς και μπήκε μέσα στο βιβλίο. Έτσι λοιπόν τώρα, παιδιά μου, ο συγγραφέας έχει μαζέψει στο βιβλίο του δύο ήρωες παραμυθιών. Για να το θυμηθούμε, είμαι σίγουρη ότι το λέτε εσείς, την Κοκκινοσκουφίτσα και τον Παρασκευά από τον Ροβινσόνα Κρούσο. Για να δούμε τώρα το επόμενο βιβλίο που άνοιξε από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη ο συγγραφέας μας. Το επόμενο βιβλίο ήταν «Χριστουγεννιάτικη ιστορία» του Καρόλου Ντίκενς. Ο συγγραφέας μας πήρε το βιβλίο, το γύρισε από την ανάποδη εκεί που γράφει την περίληψη και άρχισε να διαβάζει. Μπορείς να το διαβάσεις εσύ στο βιβλίο. Στο βιβλίο αυτό ο σπουδαίος συγγραφέας της αγγλικής λογοτεχνίας, Κάρολος Ντίκενς, τονίζει τη δυστυχία που φέρνει η τσιγκουνιά στον άνθρωπο. Ο Εβενέζερ Σκρούτζ είναι ένας παγκοραμένος τοκογλύφος. Κατά λάθος άνοιξε την πρώτη σελίδα και ένας κοκαλιάρης γέρος πετάχτηκε έξω. Κρατούσε ένα μεγάλο σακούλι γεμάτο νομίσματα, τα μετρούσε και συνέχεια τραγουδούσε. Το χρήμα λογαριάζω και την σκληρή δουλειά. Δεν μ' αρέσουν τα παιχνίδια. Μόνο η δουλειά. Μόνο η δουλειά. Να, ο συγγραφέας μας τον πλησίασε πολύ δειλά και του λέει, ποιος είστε κύριε? Ποιος είστε? Εγώ είμαι ένας ταπεινός συγγραφέας. Μήπως θα μπορούσα να σας δανειστώ? Εμένα να δανειστείτε? Ναι, σας χρειάζομαι. Μήπως μπορείτε να μπείτε μέσα στο σημειωματάριό μου? Θα κερδίσω κάτι εγώ από αυτό? Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Είπε ο συγγραφέας. Αλλά βεβαίως θα κερδίσετε. Θα σας πληρώσω. Αν είναι έτσι, αλλάζει. Αλλάζει τότε. Περάστε παρακαλώ στο σημειωματάριό μου. Ορίστε, άνοιξε τη σελίδα και μπήκε στην τρίτη σελίδα τώρα ο Σκρούτζ. Όταν μπήκε μέσα βέβαια, θυμήθηκε ότι δεν είχε συμφωνήσει στο οικονομικό. Κύριε, το οικονομικό δεν συμφωνήσαμε. Αμέσως ο συγγραφέας είπε, θα τακτοποιηθεί, μείνετε εσείς εκεί μέσα και θα έρθει η ώρα να το τακτοποιήσουμε. Εντάξει τότε, είπε ο Σκρούτζ και έμεινε μέσα στο σημειωματάριο. Ευτυχώς που σκέφτηκες να του μιλήσεις για αμοιβή.
Ευτυχώς που σκέφτηκε να μιλήσει για αμοιβή ο συγγραφέας. Σωστό! Επόμενο βιβλίο που άνοιξε, παιδιά, είναι ο Tom Sawyer του Mark Twain. Πολύ ωραίο. Έχει μέσα ένα αγοράκι που είναι όλο περιπέτειες. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή να το διαβάσετε, αν δεν το ξέρετε. Ανοίγει λοιπόν το βιβλίο ο συγγραφέας και ξεπετάγεται από μέσα. Ο Τόμ μόλις τον βλέπει, του λέει ο συγγραφέας: Πω, Τόμ μου, να ξέρεις πόσες φορές σε έχω διαβάσει όταν ήμουν μικρός. Ακόμα και τώρα που είμαι συγγραφέας, γοητεύομαι όταν σκέφτομαι τις περιπέτειές σου. Γιος μου, είσαι συγγραφέας. Γράφεις βιβλία. Ναι, δηλαδή τώρα πρόκειται να γράψω ένα βιβλίο και σκεφτόμουν ότι θα ήταν πολύ ωραίο αν μπορούσες μπορούσα να σε χρησιμοποιήσω. Θα μου ήσουν πολύ χρήσιμος. Έρχεσαι μαζί μου στο σινεματάριό μου. Δεν κατάλαβα. Θέλεις να μπω εκεί μέσα. Ναι, αυτό θέλω. Θέλω να σε πάρω μαζί μου στις σημειώσεις μου. Τι λες, έρχεσαι μαζί μου. Εξαρτάται. Εκεί που θα πάμε θα έχει περιπέτειες. Στο χέρι σου είναι. Περιπέτειες να δουν τα μάτια σου. Άμα θέλεις, να έρθεις. Τότε έρχομαι, ευχαρίστω. Τρελαίνομαι για περιπέτειες. Είπε ο Τόμ και τρύπωσε γι' αυτό στο σημειωματάριο. Στην τέταρτη σελίδα. Είναι οι τέσσερις. Για να ξαναπούμε, παιδιά, πόσους έχει μαζέψει. Έχει μαζέψει την κοκκινή σκουφίτσα. Τον Παρασκευά. Τον Σκρούτζ και τώρα λοιπόν τέταρτος είναι ο Τόμ Σόγερ. Ναι. Για να γυρίσουμε να δούμε σελίδα. Πού πήγε μετά. Αμέσως ο συγγραφέας άρχισε να ψάχνει. Αφηρημένος όπως ήταν, σκόνταψε κάτω, γιατί ένα βιβλίο ήταν ξαπλωμένο κάτω. Σκύβει, διαβάζει και γράφει επάνω το βιβλίο «Η ωραία κοιμωμένη». Του Σαρλ Περό κι αυτό. Ανασήκωσε λίγο το εξώφυλλο και είδε μια πανέμορφη κοπέλα να κοιμάται που τότε έσκυψε και τη φίλησε. Μόλις τη φίλησε, εκείνη άρχισε λίγο να ξυπνάει. Μόλις είδε το συγγραφέα του λέει «Με περιμένατε?» «Βέβαια σας περίμενα». Είπε και άρχισε το τραγούδι. Ότι ήταν ο πρίγκιπας του παραμυθιού, γιατί ξέρετε, στην ωραία κοιμωμένη, ο πρίγκιπας τη φυλάει και εκείνη ξυπνάει. Οπότε, όχι, λέει ο συγγραφέας, με συγχωρείτε, δεν είμαι αυτός που νομίζετε. Δεν είσαι. Είπε η Βασιλοπούλα, χασμουρήθηκε πάλι και ξανακοιμήθηκε. Καλύτερα να την αφήσω να κοιμηθεί, είπε ο συγγραφέας, και την ξανασκέπασε με το εξώφυλλο του βιβλίου της και την άφησε εκεί να κοιμάται. Και εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα, αγάπες μου γλυκές, για να συνεχίσουμε αύριο. Έχει να πάρει πάρα πολλούς ήρωες στο σημειωματάριό του ο συγγραφέας μας. Θα μάθουμε και για πολλά βιβλία με αυτόν τον τρόπο, τι βιβλία θα ήταν ωραίο να διαβάσουμε. Ας περιμένουμε λοιπόν μέχρι αύριο να δούμε τη συνέχεια. Έρχεσαι μαζί μας κι εσύ μες στα παραμύθια ταξιδέψαμε μαζί. Τα βιβλία κλείσαμε, τους ήρωες τα αφήσαμε, τους κρατάμε όμως στην ψυχή. Αν με διαβάσεις θα σου διηγηθώ το παραμύθι το φανταστικό. Αν με διαβάσεις θα σου υποσχεθώ να σε πάω σε κόσμο μαϊμό. Και έτσι τώρα τελειώνει το παραμύθι, παιδιά. Πήγανε στα βιβλία, ήρωες πήγανε πια. Ζήσαμε για λίγο.
ξανά, κάπου ξανά.